βιώνουμε, σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, καθώς το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας και σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία μέχρι πρότινος είχαν το αφήγημα της ελευθεροστομίας, βλέπουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις που τις χαρακτηρίζει ο κύριος Μακρόν ως επίγουσες, ότι πρέπει να μπούμε σε μια διαφορετική πραγματικότητα με άλλους όρους, πιο απολυταρχικούς, ότι παρεμβαίνουν και θέλουν να ρυθμίσουν στην ουσία τη διάχυση περιεχομένου μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν αφενός σε πραγματικούς όρους τα τεκτενόμενα και αφετέρου το πώς επικοινωνούνται αυτά κυρίως στο εξωτερικό. Γιατί υπήρξε, αν θέλετε, και μια πρόσληψη από την Ελβετία πολύ αρνητική για τα γεγονότα στη Γαλλία, έχουν ακυρωθεί πάρα πολλά τουριστικά πακέτα. Γενικότερα, η εικόνα της Γαλλίας στο εξωτερικό, αν θέλετε, με αυτόν τον τρόπο, κατά τον Μακρόν, αμαυρώνεται. Σας ρώτησα γιατί το αμέσως επόμενο λογικό ερώτημα, με βάση πια την έρευνα που έχετε κάνει με τίτλο «Ένα βουβό κύμα», και είναι και πρόσφατη η δημοσιοποίησή της, είναι 28 Ιουνίου, τρεις μέρες μετά τις δεύτερες εκλογές, με υπότιτλο «Διερευνώντας το λόγο και τα δίκτυα της ακροδεξιάς στην ψηφιακή δημόσια σφαίρα», θα μπορούσε κάποιος να σας απευθύνει το ερώτημα γιατί είστε ερευνητές. Αλλά καρτ η κυκλοφορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν πρόκειται για κάτι που δεν είναι ακροδεξιό, να θέτουμε ζητήματα ότι το κράτος το περιορίζει, αν είναι ακροδεξιό να το περιορίσει. Κοιτάξτε, αφενός, αν με επιτρέπετε να πω δύο λόγια εισαγωγικά, πρόκειται για μια έρευνα όπου θέτουμε το ερώτημα, είναι ένα βουβό κύμα? Γιατί όπως πολύ ωραία ξεκινήσατε, δεν υπήρχε μια συζήτηση ξεκάθαρα και εξειδικευμένα στη δημόσια σφαίρα σχετικά με το τι εστί ακροδεξιά, σχετικά με το ότι πιθανόν θα μπουν τρία κόμματα τουλάχιστον τα οποία έχουν θέσεις και πρακτικές που ακουμπάνε σε αυτό το χώρο, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε πολύ μεγάλη ορατότητα και παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ρητά και άρρητα και έμεσα από διάφορα μίντια. Έχει, κατά την έρευνά μας, φαίνεται να έχει επεκταθεί και να έχει κανονικοποιηθεί ένας πιο ακροδεξιός λόγος. Μάλιστα. Από άρα, σήμερα θέλετε να απαντήσω στο πείτε μου. Άρα δεν στρέφεστε κατά του γεγονότος της ύπαρξης αυτής της άποψης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά προσπαθείτε να καταδείξετε πως μέσω αυτών δεν είναι ακριβώς βουβό κύμα, είναι εμφατικό κύμα. Καλά το καταλαβαίνω? Ακριβώς αυτό προσπαθεί να απεικονίσει και το οξύμορο σχήμα του τίτλου μας, ότι βουβό από την άποψη ότι δεν ακούστηκε, αλλά ταυτόχρονα κύμα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη δική μας έρευνα, ο στόχος της ήταν η καταγραφή και η ανάλυση του λόγου και των δικτύων της ελληνικής ακροδεξιάς στον ψηφιακό δημόσιο χώρο. Οπότε στην ουσία έχουμε διατρέξει 102 επαγγελματικούς δημοσιογραφικούς ιστότοπους ελληνικούς. 102? Διακούς εννοώ. 102. 102, μέσα, μάλιστα. 102. Σε μια πολύ μεγάλη περίοδο χρόνου, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη έρευνα, 4 και πλέον ετών, από τις αρχές του 2019 μέχρι και τον Μάιο του 2023, και ταυτόχρονα έχουμε δει τι συμβαίνει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο Twitter και στο YouTube, σε ό,τι αφορά την διάχυση τέτοιου περιεχομένου, και από εκεί και πέρα τα δίκτυα των χρηστών τα οποία σχηματίζονται. Για παράδειγμα, στο Twitter, το οποίο η αρχιτεκτονική του οποίου του δίνει τη δυνατότητα για μια μεγάλη διάδραση των χρηστών και μια συζήτηση. Κατά βάση υπάρχει, το γνωρίζετε και ο ίδιος λόγω της ιδιότητάς σας, μια πολύ μεγάλη πολιτική συζήτηση. Αφενός, αφετέρου υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κύμα τρολ στο Twitter. Αλλά οι χρήστες παγκόσμια κατά βάση είναι χρήστες υψηλότερου μορφωτικού επίπεδου και υψηλότερης πολιτικής εγρήγορσης. Οπότε στο Twitter βλέπουμε ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές κοινότητες, για παράδειγμα, είχαν μια πολύ μεγάλη παρουσία και μια πολύ μεγάλη συσπήρωση. Όπου μέσα από την ανάλυση των δεδομένων μας ήρθαν στην επιφάνεια και τα κεντρικά αφηγήματα για τα οποία μίλησε και η κοινότητα του κόμματος, του Εθνικού Κόμματος Έλληνες, υπό την ηγεσία του Κασιδιάρη, και ο κύριος Τζίμερος με τον Κρανιδιώτη, και ο Μπογδάνος, και ο Βελόπουλος, και ο Εμφιεζόγλου, και ο κύριος Νατσιός. Οπότε, αν θέλετε, η παρουσία τους εκεί και η αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών δείχνει τη δυναμική την οποία, η οποία δεν αναγνωρίστηκε και δεν κατανομάστηκε, ούτως ώστε, αν θέλετε, να διαχειριστεί και πολιτικά στη δημόσια συζήτηση και στη δημόσια σφαίρα. Άρα αξιοποίησαν, θεωρείτε, αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και αρκεί αξιοποίηση με όρους επικοινωνίας ή υπήρχε και ένα υπόβαθρο, σας ρωτώ, εάν διαφαίνεται αυτό από την έρευνα, απουσίας συζήτησης άλλων πολιτικών δυνάμεων στην ατζέντα που ήδη έθεταν? Κοιτάξτε, οι συγκεκριμένοι, αν θέλετε, κατά βάση έχουν ως βιολογικό υπόβαθρο
ένα πιο εθνικιστικό αφήγημα και ο καθένας από εκεί και πέρα έχει τη δική του πολιτική απόχρωση. Προφανώς. Μπορώ να σας παραθέσω κάποια δεδομένα σε ό,τι αφορά το Twitter και έχουμε και ως μελέτη περίπτωσης. Έχει ένα πολιτικό ενδιαφέρον λόγω της εισόδου των Σπαρτιατών στη Βουλή. Έχουμε μια μελέτη περίπτωσης επακριβώς για την υπόθεση Καστιδιάρη. Αν θέλετε, η συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ ενδεικτική. Μιλάμε για μια κοινότητα η οποία είχε μια πολύ έντονη παρουσία και στο YouTube και στο Twitter με επαληθευμένο λογαριασμό ο Ηλίας Καστιδιάρης, καθώς εξέτει την 13 και πλέον ετών ποινή φυλάκισης. Οπότε είχε μια παρουσία μέσα σε αυτά και ταυτόχρονα υπάρχει μια στρατηγική μετακίνησης, διαμεσική στρατηγική το ονομάζουμε εμείς, στρατηγική μετακίνησης σε κρυπτογραφημένες πλατφόρμες. Υπάρχει για παράδειγμα, υπάρχουν πολύ μεγάλα groups και στο Viber και περισσότερο προς το Telegram κινούνται, όπου μέσα στα πολιτικά τεκτενόμενα εκεί γίνεται μια μεγαλύτερη συσπήρωση και μια μεγαλύτερη επικοινωνία του περιεχομένου μεταξύ αυτής της κοινότητας. Τώρα μέσα στο πολιτικό συγκείμενο, αν μου επιτρέπετε μια γρήγορη κουβέντα, η συγκεκριμένη κοινότητα, η κοινότητα του Ηλία Καστιδιάρη, έδρασε με διάφορους τρόπους και εμείς συζητάμε και θέτουμε κατά βάση το ερώτημα, γιατί και στην έρευνα και στην Ακαδημία είναι ο στόχος μας, ο βασικός, να θέτουμε καλά ερωτήματα, τα οποία από εκεί και πέρα μπορείτε και εσείς ως δημοσιογράφοι και η πολιτική κοινότητα να τα χρησιμοποιήσουν και να τα αξιοποιήσουν, ούτως ώστε αν θέλετε να έχουμε καλύτερα πολιτικά αποτελέσματα. Εμείς φέρνουμε εκεί τα ερωτήματα το κατά πόσο λειτουργήσαν οι αλλεπάλληλες τροπολογίες που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε ότι έφεραν μια πολύ μεγάλη ορατότητα της συγκεκριμένης κοινότητας στα μέσα, στα μίντια. Έπαιξε πολύ, με απλά λόγια, ο Καστιδιάρης και ταυτόχρονα πυροδότησε αυτό και τους κινητοποίησε στο να έχουν μια πολύ μεγαλύτερη συσπήρωση ως κοινότητα και να έχουν και ένα αφήγημα αντισυστημικότητας. Συγκεκριμένα αναφέρουμε πως περιγράφουν όλη την υπόλοιπη πολιτική κοινότητα σαν ένα ενιαίο, ομογενοποιημένο, συστημικό όλων, ενώ οι ίδιοι αυτοπαρουσιάζονται ως ένα διαφοροποιημένο αντισυστημικό μέρος, σε μια κατεύθυνση περισσότερο αντιπολιτικής. Άρα μου λέτε ότι οι νομοθετικές δράσεις, πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και αυτές που ψηφίστηκαν μαζί με το ΠΑΣΟΚ, από ό,τι θυμάμαι, λειτουργούσαν ως πυροκρουστήρας στα γκρουπ της ομάδας Καστιδιάρη για να καταδεικνύουν τη διαφορά και με αυτόν τον τρόπο να περνάνε. Σας λέω πως αυτές οι αλλεπάλληλες τροπολογίες έδωσαν μια πολύ μεγάλη, έφεραν στην επικαιρότητα με απλά λόγια την υπόθεση Καστιδιάρη και ταυτόχρονα πυροδότησαν και συσπήρωσαν τον πυρήνα του αφηγηματός τους περί αντισυστημικότητας και ότι προσπαθούν να μας καταδικάσουν με τις τροπολογίες, να μας απαγορεύσουν την είσοδο στις εκλογές. Οι ίδιοι, αν θέλετε, επέρονται και μιλάνε για μια πολιτική καταδίκη του Ηλία Καστιδιάρη και όχι για μια ποινική καταδίκη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο, αν θέλετε, είναι ενδεικτικό της πολιτικής τους τοποθέτησης στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και από εκεί και πέρα, αν θέλετε, υπάρχει και μια συσπήρωση στο λόγο τους. Εγώ συγκεκριμένα έχω ασχοληθεί με την κοινωνιογλωσσολογική έρευνα. Ναι. Και βλέπουμε ότι ακόμα και ο λόγος τους συσπηρώνεται και βασίζεται σε κάποιες συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά, οι οποίες απηχούν τη δομή του αφηγήματός τους. Για παράδειγμα, παρατηρούμε αρχαιοπρεπές λεξιλόγια, όπου μυθοποιείται η αρχαία Ελλάδα με διάφορους τρόπους. Υπάρχει ένα εθνικό αφήγημα με χρήση πάρα πολλών νεολογισμών και σύνθετων λέξεων, όπως εθνοπροδότες, εθνομηδενιστές και ούτω καθεξής. Και από εκεί και πέρα κάποια επιτιδευμένα λάθη σε μια γενικότερη περιγραφή εσωτερικών ή εξωτερικών εχθρών. Γι' αυτό θα ήθελα να σας πω και δύο κουβέντες στη συνέχεια, αν έχουμε τον χρόνο. Και από εκεί και πέρα έχουν και μια ειρωνική τοποθέτηση με κάποια επιτιδευμένα λάθη σε σχέση με τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς ως προς τη χρήση της ελληνικής γλώσσας και ως προς την πολιτισμική αλλίωση που ενδεχομένως ελοχεύει η παρουσία τους στην Ελλάδα. Για μιλήστε λίγο για αυτό που υπονοήσατε. Κοιτάξτε, γενικότερα θα ήθελα να σας πω ότι η έρευνά μας έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στη χρήση. Αναλύσαμε γλωσσικά το πώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στους διαδικτυακούς, επαγγελματικούς, δημοσιογραφικούς ιστότοπους γίνεται η χρήση του όρου μετανάστης και η χρήση του όρου λάθρο μετανάστης. Γνωρίζετε κι εσείς, κυρία Σαχίνη, παρακολουθώ τη δουλειά σας, το ότι η κάθε γλωσσική επιλογή στο δημόσιο λόγο συνεπάγεται πολλές φορές και μια πολιτική θέση.
Αυτό το λέω και κυρίως σε σχέση με τη λέξη λαθρομετανάστευση, ότι η χρήση αυτού απηχεί και μια πολιτική τοποθέτηση σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το πώς περιγράφονται την κοινωνική αναπαράσταση της μετανάστευσης και των μεταναστευτικών πληθυσμών, είδαμε ότι υπάρχει πολύ έντονα μια πρακτική λόγου, έτσι το αναφέρουμε στη γλωσσολογία και στην ανάλυση λόγου, αντιστροφής θύματος και θήτη, όπου οι μετανάστες παρουσιάζονται ως δυνατοί και επιθετικοί, ενώ οι τοπικοί πληθυσμοί υποδοχής ως αδύναμοι και παστικοί. Και υπάρχει μια ευρύτατη χρήση μεταφορικού λόγου, το οποίο είναι και, αν θέλετε, με δημοσιογραφικούς όρους και πιο πιασάρικο πολλές φορές, αλλά έχει κάποια βαθύτερη ιδεολογική χρήση και σημασία και λειτουργία. Έχουμε δει ότι συνήθως τρεις υποκατηγορίες μεταφορικής χρήσης. Πρώτον, βλέπουμε ότι υπάρχει η χρήση όρων όπως εισβολή προσφύγων, επέλαση προσφύγων, περιγράφοντας μια πολεμική απειλή. Δεύτερον, περιγράφοντας μια φυσική καταστροφή, κύμα προσφύγων, τσουνάμι, μεταναστών, πλημμυρίσαμε και ούτω καθεξής. Και τρίτον, ως αποϊλοποιημένη αριθμή ή κάποιες απάνθρωπες οντότητες, όπου, αν θέλετε, αποσιωπώνται τα προσωπικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και έτσι αναφέρονται σαν κάποια αντικείμενα τα οποία είναι παθητική υποδοχής δράσεων. Αποθήκη ψυχών η Ελλάδα είναι μια χαρακτηριστική έκφραση την οποία έχουμε στα ευρήματά μας. Οπότε εδώ συζητάμε το ότι ποια είναι η ιδεολογική λειτουργία της ειδησιογραφίας, η οποία μέσω των λόγων που παράγει προκρίνει ορισμένα νοήματα, ενώ αποσιωπά κάποια άλλα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, δυστυχώς, το πρόσφατο συμβάν που συνέβη στην Πύλο, ναι, όπου είδατε ότι υπήρχε η ανωνυμία των θυμάτων και μια έτσι πολύ οριζόντια περιγραφή τους ως ένας αριθμός, και μάλιστα αριθμός με ερωτηματικό, όχι ένας συγκεκριμένος αριθμός θυμάτων, ενώ σε μια άλλη περίπτωση όπου υπάρχει ένα φωτογραφικό υλικό, όπως συνέβη με ένα μεταναστευτικό θύμα, με ένα θύμα του κύματος της μετανάστευσης, με τον Αϊλάν στην Τουρκία, που έφερε μια δημόσια παγκόσμια κατακραυγή, εκεί υπήρχε ένα όνομα, μια εικόνα και μια προσωπική ιστορία. Δεν βλέπουμε να γίνεται συζήτηση στη δημόσια σφαίρα και κυρίως στα μέσα, στα media, σε ό,τι αφορά τις αιτίες της μετανάστευσης, οι οποίες είναι πολλές φορές η γενεσιουργός αιτία και δίνεται έμφαση περισσότερο στο σύμπτωμα. Αυτό έχει να κάνει σίγουρα και με τη λογική που ακολουθούν τα μέσα. Και τα μέσα κυρίως αναφέρομαι στα κυρίαρχα μέσα και στα κεντρικά μέσα και τα αστικά μέσα. Γιατί και ο ίδιος έχω ζήσει αρκετά χρόνια στη Θράκη, σπούδασα στην Κομωτινή και γνωρίζω πολύ καλά τη δουλειά που γίνεται και την προσέγγιση που έχουν τα τοπικά μέσα σε σχέση και με τέτοια ζητήματα αλλά και με πολλά άλλα. Για παράδειγμα, τα μέσα, μια τελευταία κουβέντα, ναι, ότι ναι, ο τρόπος που επηρεάζουν την κοινή γνώμη γίνεται με δύο τρόπους. Αφενός, με το κατά πόσο μιλάνε για κάτι, με το χώρο που δίνεται λοιπόν την ειδησιογραφία και την ατζέντα λοιπόν που θέτουν, και αφετέρου με το πώς αναφέρονται σε ένα ζήτημα, με την πλωσίωση αυτού του ζητήματος. Σωστές οι επισημάνσεις. Κύριε Ελαφρόπουλε, από την άλλη, και το ρωτώ πιο πρακτικά, δεν ξέρω αν και κατά πόσον, και καταρχάς, επειδή με ρωτάνε αρκετοί, η έρευνα είναι ανοιχτή, είναι προσβάσιμη στον κόσμο, τον απλό. Βεβαίως. Πώς μπορεί. Βεβαίως, η έρευνα και η δική μας λογική όλης της ερευνητικής ομάδας υπό τον Νίκο Σμιρνέο είναι ότι προσπαθήσαμε στην ουσία να έχουμε μια έρευνα η οποία είναι ανοιχτή για την κοινωνία των πολιτών, για τους δημοσιογράφους και για κάθε πολίτη ο οποίος θέλει να έχει πρόσβαση στα δεδομένα, ούτως ώστε να εισφέρουμε στη δημόσια συζήτηση. Μπορείτε και ο ίδιος, αν θέλετε, όταν δημοσιοποιήσετε την συνέντευξή μας, να βάλετε το σύνδεσμο από κάτω για να έχουν πρόσβαση. Είναι δημοσιοποιημένο στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου του Τουλούζης, το οποίο λέγεται ΛΕΡΑΣ. Μάλιστα. Τώρα, κοιτάξτε, επειδή η εκπομπή αγαπάει και τις παρεμβάσεις των ακροατών, με ρωτούν πολλοί, δεν γνωρίζουν. Αν υπάρχει ένας στην έρευνα αποπληθωρισμός των χρηστών και αν υπάρχει μια εξήγηση για την προσέγγιση των νέων ηλικιακά. Κοιτάξτε, δεν έχουμε κάνει κάποια δημογραφική ανάλυση των χρηστών. Mm-hmm. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέσα τα οποία εξετάζουμε, αν θέλετε, και λίγο ανάλογα με το περιεχόμενο, έχουμε κάποιες υποθέσεις εργασίας. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι όταν σας μιλάω για τη διαμεσική στρατηγική από την κοινότητα του Καθηδιάρη, καταλαβαίνετε ότι σε ό,τι αφορά το Telegram, το TikTok, το Instagram, ότι η χρήση γίνεται κυρίως από νεότερους χρήστες. Σωστά. Επόμενο. Και γίνεται και μια ευρύτατη χρήση, πιθανότητα έχετε συναντήσει κι εσείς, και πάρα πολλών memes. Δηλαδή έχουν πάρα πολλά σκίτσα με σημερινούς πιο σύγχρονους όρους,
όπου απεικονίζεται ένας λευκός μπρατσωμένος άντρας με ένα φτιάρι να διώχνει όλα τα κόμματα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ έξω από την Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτή είναι είναι μέσα στην έρευνα. Η γνωστή γενίκευση στο τσουβάλιασμα, αλλά εδώ με ρωτάνε άλλοι και νομίζω θα συμφωνήσω μαζί τους στο ερώτημα. Μήπως η ατζέντα στην οποία επιδίδονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πέρα από τη φρασιολογία που χρησιμοποιούν, καλά το λέτε εσείς, τα κεντρικά μέσα είτε ιστότοποι, είναι μία ατζέντα την οποία έχουν εγκαταλείψει άλλες πολιτικές δυνάμεις? Δηλαδή η αναφορά στη λέξη πατρίδα για τον χώρο της κέντρο αριστεράς έχει γίνει έγκλημα καθοσίωσος, ενώ δεν θα έπρεπε. Μήπως λοιπόν βρίσκουν αυτό το πεδίο? Κοιτάξτε, είναι εύλογο το ερώτημά σας και συγκεκριμένα το διαπραγματευόμαστε ακριβώς αυτό. Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, γιατί και σύμφωνα και με τις πρόσφατες εκλογές ήταν η μεγαλύτερη δύναμη στον ευρύτερο δεξιό χώρο, ότι αν θέλετε προσπαθεί να κουμπίσει σε δύο διαφορετικά πολιτικά μέρη. Αφενός προσπαθεί να πλασαριστεί ως μια πιο κεντρώα δύναμη και αφετέρου με διάφορους τρόπους, αν θέλετε, προσπαθεί να επικαλύψει αυτή την δεξιότερη περιοχή. Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό? Υπάρχει ένα φαινόμενο, όπως το αναφέρουμε και είναι πολύ ενδεικτικό, ανταγωνισμού νομιμοποίησης μεταξύ των δεξιών και ακροδεξιών δυνάμεων. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, και υπάρχουν και οι πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, που αναφέρθηκε σε ντεμεκ πατριώτες, αν θέλετε, ούτως ώστε ο ίδιος να αυτοπαρουσιαστεί ως ένας αυθεντικός πατριώτης, σε σχέση με το ερώτημα που θέσατε. Και από εκεί πέρα βλέπουμε ότι ακόμα και σε πλατφόρμες όπως το Twitter υπάρχουν πάρα πολλοί πόλοι που είναι υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος γράφος που χρησιμοποιούμε στην έρευνά μας. Είναι ανοιχτός για πρόσβαση, μπορείτε να τον δείτε, και είναι αρκετά περιγραφικός και επιχειρηματικός. Όπου διάφοροι χρήστες που τους ονομάζουμε στην έρευνα opinion makers, διαμορφωτές γνώμης, οι οποίοι συγκεντρώνουν πάρα πολλούς ακολούθους και πολύ μεγάλη αλληλεπίδραση στις δημοσιεύσεις που κάνουν, όπως ο κύριος Σωτηρόπουλος, αυτοί χρησιμοποιούν συστηματικότατα όρους όπως λαθρομετανάστης και ένα αφήγημα περισσότερο με κέντρο την πατρίδα, τη φαντασιακή κατασκευή του έθνους και την κατασκευή, αν θέλετε, και ενός εξωτερικού εχθρού, μιλώντας πάρα πολύ για τα δεινά που μπορεί να φέρει η μετανάστευση. Από την άλλη, κύριε Ελαφρόπουλε, αγγίζει η έρευνα θέματα, θα σας πω, της λεγόμενης, ας το πούμε, κέντρο αριστερής ατζέντας. Δηλαδή, όταν προμετωπίδα γίνεται η woke αντίληψη και την ίδια στιγμή παραγνωρίζονται δικαιώματα ή συζητήσεις γύρω από το μεταναστευτικό προσφυγικό, γύρω από τα δικαιώματα στο χώρο εργασίας και μείζον γίνονται όλα, όχι ότι δεν πρέπει να συζητιούνται, πρέπει, αλλά όλη η woke ατζέντα είναι το μείζον, δεν δημιουργείται ένα κενό το οποίο ο άλλος από τη στιγμή που το συζητά, με τον τρόπο που το συζητά, κερδίζει? Κοιτάξτε, στην προκειμένη περίπτωση, σε αυτή την έρευνα... Δεν ξέρω αν το πιάνει η έρευνα, ρωτώ, έτσι. Ναι, ναι, βεβαίως, θα σας πω. Έχουμε δώσει έμφαση στην προκειμένη περίπτωση στο πώς εκφράζεται στο λόγο ακροδεξιών κοινοτήτων και στα δίκτυα που διαμορφώνονται στην ψηφιακή δημόσια σφαίρα. Οπότε δεν έχουμε εξετάσει την κεντροαριστερά προσέγγιση σε σχέση με τη woke κουλτούρα. Είναι κάτι το οποίο θα ήταν πολύ χρήσιμο, πιστεύω, να εξεταστεί για πολλούς λόγους. Κατ' εμέ, γιατί αισθάνομαι, προσωπικό ένστικτο είναι αυτό, ότι και στην Ευρώπη και γενικότερα παγκόσμια, ότι υπάρχει μια τάση μεγαλύτερης πόλωσης, όπου ο καθένας επικεντρώνεται στη φούσκα του και στο αφήγημά του και μέσα από τους αλγόριθμους και μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες βλέπει κυρίως το περιεχόμενο το οποίο του αρέσει και τον ενδιαφέρει. Και έτσι, αν θέλετε, για μένα αισθάνομαι ότι καλλιεργείται μια μεγαλύτερη διαμάχη μεταξύ διαφορετικών πολιτικών κοινοτήτων και αφηγημάτων. Δεν το έχουμε εξετάσει αυτό στην παρούσα έρευνα. Αυτό που έχουμε εντοπίσει σε σχέση, παραπλεύρως ταιριάζει με αυτό που ρωτήσατε, είναι ότι από αυτές τις κοινότητες που συζητάμε κατασκευάζεται η έννοια του εξωτερικού εχθρού, που είναι η μετανάστευση που έρχεται προς την Ελλάδα και έτσι αναφέρονται ως επέλαση προσφύγων και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένας οριενταλιστικός λόγος, όπου πρόταγμα είναι ριζικές πολιτισμικές διαφορές και η προτεραιοποίηση της δυτικής ηθικής στο πλαίσιο ενός ευρωκεντρικού αξιακού συστήματος. Και σε ό,τι αφορά την αριστερά, κατασκευάζεται ως ένας εσωτερικός εχθρός μέσα στην χώρα, μέσα στην έννοια της πατρίδας όπως την περιγράφουν, όπου
τους περιγράφουν ως εθνοπροδότες και υπάρχουν κάποιες ομάδες και στο Facebook που μιλάνε για εγκλήματα της αριστεράς και κατά βάση ανακοινούν εμφυλιοπολεμικά ζητήματα. Τώρα, με ρωτάνε πάρα πολύ, εάν προκύπτει από την έρευνά σας ότι τελικά αυτό το βουβό κύμα δεν, μόνο βουβό που δεν είναι. Απολύτως. 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 Θα έλεγα πως θέτουμε αυτό το ερώτημα και με έναν τρόπο που θέλουμε να το φέρουμε στην προμετωπίδα της ερευνάς μας, ότι είναι βουβοκύμα. Αν μπορούσα να απαντήσω με έναν πιο απλό τρόπο, θα έλεγα σε καμία περίπτωση. Εν τέλει δεν είναι βουβοκύμα. Ξεκινήσατε πολύ ορθά κατ' εμέ με το ότι κάποιοι φαίνεται να έπεσαν από τα σύννεφα ή να ξαφνιάστηκαν πολύ με το εκλογικό αποτέλεσμα. Εντάξει, το είπα και με την άλλη εννιά. Θα περίμενα περισσότεροι να έχουν ξαφνιαστεί πως ένας έγκλειστος κάνει χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης κινητών, πλατφορμών, τηλεδιασκέψεων. Αυτά πέρα βρέχει. Άρα ο καθένας θα μπορούσε, αλλά είναι άλλο θέμα αυτό. Σίγουρα. Ελάτε. Αυτά τα συζητάμε, ωστόσο υπήρχε μια συστηματική παρουσία του σε όλες αυτές τις πλατφόρμες, οπότε μπορείτε να το δείτε και μέσα στην έρευνα. Σε ό,τι αφορά τη βασική ερώτηση που θέσατε εσείς και οι ακροατές σας, παρατηρούμε ότι μέσα στα χρόνια έχει αυτό το αφήγημα, ένας πιο ακροδεξιός λόγος και πιο, αν θέλετε, πολιτικός λόγος, έχει επεκταθεί, έχει γίνει τάση, έχει νομιμοποιηθεί αισθητικά, πολιτισμικά, ιδεολογικά και κατά βάση πολιτικά. Δηλαδή, με τον τρόπο πολλές φορές που νοηματοδοτείται κάτι από τα media, γίνεται με έναν τρόπο οριστικό, όπου αποκλείονται οι εναλλακτικές αναγνώσεις και επιτίθενται τα όρια της δημόσιας συζήτησης, τι μπορεί να υποθεί και τι όχι. Αυτό γίνεται με έναν τρόπο που στην ουσία έχουν έρθει στην επιφάνεια πάρα πολλές πιο, αν θέλετε, σε άλλες εποχές θα φαινόταν πολύ πιο φανατισμένες τοποθετήσεις. Και έχει κανονικοποιηθεί η χρήση όρων όπως λαθρομετανάστης ή η συμπαράταξη μετανάστευσης και εγκληματικότητας. Πολύ εύκολα κανείς μπορεί να μιλάει για αντιπολιτικές, αντιδημοκρατικές προσεγγίσεις. Οπότε αυτά, αν θέλετε, με το να γίνονται τάση, σε μεγάλο βαθμό έχουν και κανονικοποιηθεί. Οπότε θα έλεγα με μια άλλη λέξη, έτσι, λίγο πιο περιγραφική, ότι έχει απενοχοποιηθεί η χρήση πολλών όρων στη δημόσια σφαίρα και αυτό κατ' εμέ ελοχεύει και κάποιους πολιτικούς κινδύνους στη συνέχεια. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα την αναρτήσουμε την έρευνά σας. Θέλω απλά να παρατηρήσω ότι προφανώς αυτά που λέτε προκύπτουν μέσα από την έρευνα. Από την άλλη, το έφορο έδαφος έχει καλλιεργηθεί και από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, ας τις πούμε τις πιο political correct. Εγώ δεν θα κουραστώ, θα το επαναλάβω. Όταν οι αναφορές σε λέξεις πατρίδα για κάποιους πολιτικούς χώρους καλώς εννοούμενους είναι έγκλημα καθοσιώσεως, υπάρχει πρόβλημα. Διότι τότε την ατζέντα την πυρπολούν χώροι που μπορούν να κάνουν παιχνίδι κατά πώς βολεύει αυτές. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται αδιόρατα τα ζητήματα που δημιουργούνται για χώρους όπως η Ελλάδα, που μάλλον χώρες όπως η Ελλάδα που τείνουν να μετατραπούν σε χώρους σχεδιασμών άλλων υπερεθνικών οργανισμών, ώρα ΝΑΤΟ, και σου λέει αφού κανείς άλλος θα ακούσω αυτόν. Αυτό εννοούσα. Κοιτάξτε, κύριε Ελαφρόπουλε. Πολύ... Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά αυτό που λέτε, έχει να κάνει και με τις πραγματικές συνθήκες που περνάει ένας λαός και οι πολίτες μιας χώρας. Όταν τα οικονομικά προβλήματα οξύνονται, πολλές φορές υπάρχει ανάγκη για κάποιες αντιπολιτικές προσεγγίσεις ή για μια τιμωρητική προσέγγιση του πολιτικού συστήματος. Βλέπουμε ότι και στη βιβλιογραφία υπάρχει ο περίφημος όρος, η περίφημη φράση, ότι υπάρχει ένα rally around the flag, μια συσπήρωση γύρω από τη σημαία. Γίνεται αυτό σε περιόδους όπου φαίνεται να οξύνονται οι πολιτικές και οικονομικές καταστάσεις, αφενός και αφετέρου πολλές φορές. Ένας ψηφοφόρος, παρόλο που δεν έχουμε κάνει τέτοιου είδους έρευνα, αλλά θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, ένας ψηφοφόρος χρειάζεται όχι μόνο με την συγκεκριμένη πολιτική κοινότητα και με άλλες πολιτικές κοινότητες, για παράδειγμα η κυρία Κωνσταντοπούλου, που τοποθετείται σε ένα άλλο πολιτικό χώρο, αισθάνεται την ανάγκη να εκφραστεί με κάποιον ο οποίος θα υπάρχει και θα φωνάζει δυνατά. Αισθάνεται δηλαδή ένας πολίτης ότι δεν ακούγεται η φωνή του και κατευθύνεται σε κάποιους πολιτικούς χώρους που νομίζει ότι θα βρει έκφραση με έναν πιο έντονο και λίγο πιο οξύ τρόπο.